κεφάλαιο. Σελής 834, γάμα κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο, από το βιβλίο Ζαχαρίας ο προφήτης. Γάμα κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο, σελής 834. «Και μη έδειξε τον Ιησούν, τον ιερέαν του Μέγα, ιστάμενον έμπροσθεν του αγγέλου του Κυρίου, και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού δια να αντισταθεί εις αυτόν. Και είπεν ο Κύριος προς τον διάβολον, θέλεις επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολενε, θέλεις επιτιμήσει ο Κύριος, ώστις έκλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδειμένο σημάτια ρυπαρά, και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Και απεκρίθηκε, είπε προς τους ισταμένους ενώπιον αυτού λέγον, αφαιρέσατε τα ημάτια τα ρυπαρά από αυτού, και προς αυτόν είπεν, ιδού αφιέρεσα από σου την ανομίαν σου και θέλω σε ενδύσει σημάτια λαμπρά. Και είπα, ας επιθέσω συν μήτραν καθαρίν επί την κεφαλήν αυτού, και επέθεσαν την μήτραν την καθαράν επί την κεφαλήν αυτού και ενέδισαν αυτόν ημάτια, ο δε άγγελος του Κυρίου παρίστατο. Και διαμαρτυρήθη ο άγγελος του Κυρίου προς τον Ιησούν λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν περιπατήσεις εν τεσοδείς μου και αν φυλάξεις τα σεντολάς μου, τότε εσύ θέλεις κρίνει έτη των οίκων μου και θέλεις φυλάτη έτη τα σαυλάς μου, και θέλω σου δώσει να περιπατείς μεταξύ των εντάφθα ισταμένων. Άκουσον τώρα Ιησού, ο ιερεύς ο Μέγας και οι εταίροι σου οι καθήμενοι ενώπιόν σου, επειδή ούτε είναι άνθρωποι θαυμάσιοι. Διότι δού εγώ θέλω φέρει έξω των δούλων μου των βλαστών. Διότι δού ο λίθος τον οποίον έθεσα έμπροσθεν του Ιησού, επί των έναν τούτων λίθων είναι 7 οφθαλμοί. Ιδού εγώ θέλω εγχαράξει το εγχάραγμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω εξαλείψει την ανομία της γης εκείνης εν μια ημέρα. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλετε προσκαλέσει έκαστος των πλησίων αυτού υπό την άμπελον αυτού και υπό τη σικήν αυτού. Αμήν». Ζαχαρίας ο προφήτης και Αγκαίος ο προφήτης, δύο κεχρισμένοι του Κυρίου, σε μία περίοδο ιδιαίτερη για το λαό Ισραήλ, όπου αφού μεταφέρθηκαν 70 χρόνια στην Βαβυλώνα, εχμάλωτοι, δούλοι, και αυτό το επέτρεψε ο Θεός για τον καθαρισμό τους και τον αγιασμό τους, για να εγκαταλείψουν την ειδωλολατρία, την αμαρτία και την ασέβεια. Και πράγματι, καθώς είχε προφητεύσει ο Θεός και είχε προβλέψει, 70 χρόνια ήταν αρκετά, ώστε ο Θεός με τον Κύρο το βασιλιά επέστρεψε το λαό Ισραήλ καθαρισμένο με την φοβερή δοκιμασία της δουλείας, της σκλαβιάς, καθαρισμένο και αγιασμένο, τον επέστρεψε στην γη, την Αγία, στη γη Ισραήλ. Θα περίμενε κανείς ότι τώρα τα πράγματα θα πάνε όλα πολύ καλά. Αλλά δεν πήγανε. Δεν πήγανε, γιατί επιστρέφοντας στη γη τους, επιστρέφοντας στην ευλογία, επιστρέφοντας στην αποκατάσταση, η καρδιά τους στράφηκε περισσότερο προς τα γήινα και τα κοσμικά παρά στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε και τα σκεύη τα οποία ο Θεός είχε εκλέξει, τον Ιησού, τον Ιερέα, τον Μέγα και τον Ζωροβάβελ, να χάσουνε και αυτοί τον προσανατολισμό τους, να χάσουνε και αυτοί την οδηγία του Θεού, να χάσουνε και αυτοί το ζήλο, την ευσέβεια και την ευλάβεια, δια της οποίας ο κάθε άνθρωπος, ο ευλαβής, εισακούγεται από το Θεό. Έτσι πέρασαν 16 ολόκληρα χρόνια μέσα σε αμεριμνησία, και μάλιστα όπως αποκαλύπτει ο προφητικός λόγος του Θεού για αυτούς, εκείνο που τους ενδιέφερε είναι να φροντίσουν τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους, λέγοντας μάλιστα ο Θεός, «Είναι καιρός για σας να κατοικείτε εν της φατνητής οίκης σας, και δεν είναι, ενώ ο οίκος μου είναι έρημος». Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει τα δικά του θα φτάσει σε αδιέξοδο. Είναι νόμος πνευματικός. Και να το ξαναπώ, αδερφοί, γιατί και ο λαός Ισραήλ, τον οποίον με θαυμάσια τεράστια και μεγαλία επέστρεψε στη γη του, έπεσε στην παγίδα αυτή. Να φτιάξω σπίτι, να κάνω τούτο, να κάνω εκείνο, να πάρω και τ' άλλο, και όλη του η μέριμνα και η φροντίδα ήταν η προσωπική του και η οικογενειακή του ευημερία, ή ακόμη και αμαρτία. Όμως ο Θεός έχει προφητικό λόγο για διόρθωση. Έχει προφητικό λόγο για επανόρθωση. Έχει προφητικό λόγο για διδασκαλία. Έχει προφητικό λόγο για τακτοποίηση και ξανά από την αρχή ευλογία. Οι άνθρωποι που πέφτουν με τα μούτρα για τη ζωή τους θα τη χάσουν, καθώς λέει η Γραφή, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος θέλει να κερδίσει τη ζωή του χάριν του Χριστού, αυτός θα τη βρει. Μόνο με το Χριστό η ζωή του ανθρώπου είναι σε ευλογία. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι ένας νόμος πνευματικός που είναι απόλυτη ανάγκη να το συνειδητοποιήσουμε, για να μην βρεθούμε αφενός μεν σε αδιέξοδα, αλλά και αν έχουμε πέσει στα αδιέξοδα να βρούμε το δρόμο της επιστροφής προς την παρουσία του Θεού. Όσο κοιτάς να κερδίσεις τη ζωή αυτή, τόσο θα τη χάνεις. Όσο χάνεις τη ζωή αυτή χάριν του Χριστού, τότε θα την κερδίζεις. Νόμος. Και ο Θεός λοιπόν με τον προφητικό του λόγο θέλει να διορθώσει. Και να διορθώσει ποιον? Τον Ιησού, παραδείγματος χάρη, τον Ιερέα το Μέγα, που έχει στα μάτια του Θεού ρηπαρά η μάτια. Να διορθώσει τον Ζωροβάβελ, τον κυβερνήτη, τον διοικητή, τον οποίον τόσο ένδοξε χρησιμοποίησε ο Θεός, και οι οποίοι έχουν πέσει στις βιωτικές μέριμνες. Και ο λόγος του Θεού λέει προσέχετε από μεριμνών βιωτικών. Θα χάσετε το δρόμο σας. Θα φτάσετε σε τείχο. Θα αποκάμετε, θα αδυνατίσετε, και αν προλάβετε να μετανοήσετε θα σωθείτε. Αν δεν προλάβετε θα φτάσετε στην απώλεια τελικά. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για τον προφητικό του λόγο. Γι' αυτό και ο Θεός μέσα από τον προφητικό λόγο αποκαλύπτει αν μετανοήσουν τι θα κάνει, και λέει στον Αγγαίο ή με τον Αγγαίο προς το λαό, έτι άπαξ σε μικρό χρονικό διάστημα εγώ θα σύσω όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό και τη θάλασσα και την ξηρά, και θα σύσω όλα τα έθνη. Αδελφοί, ας δούμε με όραση το σημερινό λεγόμενο δυτικό πολιτισμένο κόσμο. Ας δούμε με όραση την πατρίδα μας, και εν τέλει ας δούμε με όραση τους εαυτούς μας. Εγώ θα σύσω και τη γη και τον ουρανό. Και η μεγάλη διαφορά θα γίνει στον οίκον το δικό μου, στο λαό το δικό μου, που θα εμπλήσω τον οίκον τούτον που τον έχουν εγκαταλείψει, που είναι έρημος. Έτσι λέει ο Θεός. Στον οίκον αυτόν τον εγκατελειμμένο, τον έρημο, εγώ θα τον εμπλήσω από τις δόξεις μου. Και αυτόν τον οίκο τον οποίο βλέπετε εσείς ασήμαντο, τον έσχατο, η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερη της πρώτου. Αυτά θα κάνω, εάν θα μετανοήσετε. Και με τον Ζαχαρία λέγει πώς θα τα κάνει. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Πώς ο Θεός εργάζεται για επανόρθωση, διόρθωση, αποκατάσταση και ευλογία. Και ξεκινάει με τους δύο και χρησμένους του, με τους δύο τους οποίους έχει εκλέξει και οι οποίοι μάλιστα φοράνε η μάτια ρυπαρά, ο Ιησούς ο ιερεύς ο Μέγας. Και δείχνει τώρα στον Ζαχαρία την κατάσταση και την επανόρθωση. Δείχνει λοιπόν τον ιερέα το Μέγα να στέκεται, ενώ ο ίδιος δεν το βλέπει, μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα σε αγγέλους, αλλά και μέσα ανάμεσα σε αδελφούς του, και ο διάβολος στέκεται στα δεξιά του για να αντιστέκεται σε αυτόν. Το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει ο Θεός είναι να απομακρύνει το διάβολο δίπλα από τον Ιησού, τον ιερέα το Μέγα. Γιατί ο διάβολος αντιστέκεται. Τι θα πει αντιστέκεται? Είναι ενάντιος, είναι εχθρός. Θα φέρνει κακά. Και υπάρχει ο διάβολος όσο τα ημάτια αυτού είναι ρυπαρά. Όσο υπάρχει αμεριμνησία, αμαρτία, μέριμνες βιωτικές, αγωνία και όχι εξήτηση του Χριστού, καθώς λέγει ο λόγος του Θεού, ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Δίπλα του σε ποιον? Στον ιερέα το Μέγα, στο σκεύος που εξέλεξε ο Θεός. Σκεφτείτε στον κάθε έναν από εμάς. Δίπλα του στέκεται ο διάβολος εκ δεξιών του για να αντιστέκεται στο έργο του Θεού. Αλλά ο Θεός έχει άλλα σχέδια, καλά σχέδια. Εφόσον βλέπει τον ιερέα ότι ακούει με προσοχή τον προφητικό λόγο και η καρδιά του είναι έτοιμη να υπακούσει στο λόγο του Θεού. Και λέγει ο άγγελος, ο παριστάμενος δίπλα του, προς τον διάβολο: «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει, γιατί ο Κύριος εξέλεξε την Ιερουσαλήμ». Ο Κύριος εξέλεξε την Εκκλησία Του, γι' αυτό αφού είσαι μέσα στην Εκκλησία Του, ο Κύριος θα επιτιμήσει το διάβολο. Εφόσον είσαι μέσα στην Ιερουσαλήμ, ο Κύριος θα επιτιμήσει το διάβολο. Δεν είναι αυτός δαυλός τον οποίον απέσπασα από το πυρός, δεν ήταν μέσα στην κόλαση, μέσα, προσέξτε το αυτό, στην ταλαιπωρία, στην αμαρτία, και εγώ τον έβγαλα σαν δαυλό που ήταν έτοιμος να κατακαεί. Ο δε Ιησούς ήταν ενδεδημένος ρυπαρά ημάτια και ίστατο ενώπιον του Κυρίου. Τώρα ακόμη ο διάβολος είναι δίπλα του, πρέπει να φύγει όμως. Δεν φεύγει με την επιτίμηση, θα φύγει με τον αγιασμό. Και απεκρίθηκε, είπε προς τους συσταμένους προς αυτόν λέγον: «Αφαιρέσατε τα ημάτια τα ρυπαρά από αυτόν». Και προς αυτόν είπε: «Αφαίρεσα την ανομία σου και θα εσενδύσω τώρα ημάτια λαμπρά». Και δεν φτάνει μόνο αυτό, και θα επιθέσω επάνω σου μήτραν καθαράν, που ο λόγος του Θεού λέγει αγιασμός εις τον Κύριον. Τι θα πει αγιασμός? Ξεχωρισμός για τον Κύριο. Και επέθεσαν μήτραν καθαράν, και τώρα ο δε άγγελος του Κυρίου παρίστατο. Τώρα έφυγε ο διάβολος και είναι μόνο ο άγγελος του Κυρίου. Ελευθερώθηκε. Τώρα μπορεί να συνεργαστεί με το Θεό και μπορεί ο Θεός να τον ευλογήσει. Δεν υπάρχει αντίστασης διαβόλου. Ξέρετε αδερφοί τι θα πει να είναι δίπλα στο διάβολος και να αντιστέκεται στο έργο του Θεού? Και γιατί? Γιατί δεν παίρνεις καλή απόφαση. Δεν τον βλέπει ο Ιησούς του Ναβί, αλλά είναι δίπλα του και αντιστέκεται. Και μάλιστα στα δεξιά του. Φαντάζεσαι να είναι χρόνια τώρα, μήνες τώρα, μέρες τώρα δίπλα σου ο διάβολος και να αντιστέκεται στο Θεό και στο έργο του Θεού στη ζωή σου? Δεν μπορείς να έχεις αποτελέσματα, δεν μπορείς να ευλογηθείς. Ξέρεις τι θα πει διάβολος και σατανάς? Εχθρός. Είναι απόλυτη ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι τα ημάτια μας τα ρήπαρα δημιουργούν προϋποθέσεις στο διάβολο να στέκεται δίπλα μας και να μας πολεμάει. Φοβερός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να τον νικήσει. Μόνο ο Χριστός μπορεί να τον επιτιμήσει και να τον διώξει. Μόνο ο Χριστός. Δεν μπορείς να απομακρυνθείς. Κολιτσίδα, βδέλα δίπλα σου να σου ρουφάει το αίμα. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και το χειρότερο, να έχεις τη δυνατότητα να τον διώξεις, να τον διώξει ο Χριστός, να τον επιτιμήσεις, να τον επιτιμήσει ο Χριστός, και να μην το έχεις καταλάβει και να σε ταλαιπωρεί και να λες γιατί ταλαιπωρούμε αφού προσεύχομαι. Γιατί ταλαιπωρούμε αφού αγαπάω τον Χριστό? Γιατί ταλαιπωρούμε? Γιατί δεν έχεις καταλάβει τη ρυπαρότητα του ηματίου σου, την αμαρτία που σε ταλαιπωρεί. Για να μετανοήσεις δεν έχεις καταλάβει τις μέριμνες, τις βιωτικές, πόσο κακό σου κάνουνε. Ξέρεις τι θα πει να αγωνίζεσαι και να μην καταφέρνεις τίποτα? Να παιδεύεσαι εις μάτιν. Να προσεύχεσαι χωρίς αποτέλεσμα. Είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε απελευθερωμένοι από το διάβολο και το σατανά. Να μην δίνουμε τόπο στο διάβολο. Και δεν είναι δύσκολο να πεις μόνο Χριστέ μου συγχώρεσέ με, πλύνε με το αίμα σου, καθάρισε μου τα ημάτια, δώσε μου μάτια λευκά και λαμπρά, που είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ξέρεις θα πει να έχεις δικαίωμα Αγίου ενώπιον του Θεού? Να είσαι δικαιωμένος ενώπιον του Θεού. Αλλά εμένουμε στην άποψή μας, στη σκέψη μας, στη λογική μας, και βρίσκουμε τον πελά μας από το Θεό, γιατί δεν μπορεί, γιατί εμείς δεν τον αφήνουμε να διώξει τον διάβολο μακριά από μας. Και χάνουμε την ευκαιρία και χάνουμε τη ζωή μας και περνάνε τα χρόνια και μένουμε εκεί πεισματοδός στη γνώμη μας και στην απόψη μας και στις απόψεις μας που δεν είναι βάρεστες στο Θεό. Είναι ανάγκη να ανασκευάσουμε, να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας, αδελφοί. Γιατί να ταλαιπωρούμεθα? Να ταλαιπωρείσαι χάρη του Χριστού γιατί σε ονειδίζουν επειδή είσαι χριστιανός? Αμήν, δόξα Θεού είναι αυτό. Αλλά να ταλαιπωρείσαι επειδή τα ημάτια σου είναι λιπαρά, ενώ υπάρχει το αίμα του Χριστού που καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας? Γιατί? Και είναι τόσο απλό να διώξεις από το μυαλό σου τις αιμονές που είναι αμαρτία, τα παράπονα, τις γκρίνιες, για να φύγει ο διάβολος. Να φτιάξεις την καρδιά σου να είναι συντετριμμένη ενώπιον του Θεού, όχι σκληρή. Να διορθώσεις το πνεύμα σου να είναι ταπεινωμένο ενώπιον του Θεού, όχι υπερήφανο. Γιατί να δίνουμε τόπο στο διάβολο να μας ταλαιπωρεί, ενώ υπάρχει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος? Να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας. Να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση, από την αρχή. Όπως όταν αναγεννηθήκαμε, όπως όταν μας γέννησε η μάνα μας που δεν ξέραμε τίποτα. Να καθαρίσουμε την καρδιά μας από σκέψεις, από διαλογισμούς, από παράπονα. Να τα καθαρίσουμε αυτά, αδελφοί. Να φύγουν από πάνω μας, για να μην βρίσκει τόπο ο διάβολος και αντιστέκεται. Και όταν έγινε αυτό, λέει ο Κύριος προς τον Ιησού τον ιερέα του Μέγα, τώρα πια εάν περιπατήσεις εν τες οδείς μου και φυλάξεις τα σεντολάς μου, δηλαδή πρόσεχε που πηγαίνεις πρώτον, και τι κάνεις, δεύτερον. Πρόσεχε, πού πηγαίνεις, πού σε οδηγεί η καρδιά σου, οι διαλογισμοί σου, πού πηγαίνεις. Περπατάς στην τεχλημένη οδό, αγωνίζεσαι να εισέρχεσαι δια της στενής πύλης ή κάνεις το εύκολο, εισέρχεσαι από τη φαρδιά πύλη και περπατάς στην ευρύχωρη οδό. Δεν είναι το εύκολο αυτό που θα σε οδηγήσει στην ευλογία. Το δύσκολο είναι αυτό που θα σε οδηγήσει στην ευλογία. Το εύκολο το κάνει και ο κόσμος. Όλοι βρίσκουν τη φαρδιά πύλη. Τη στενή πύλη λίγοι είναι οι ευρίσκοντες. Αλλά είναι ανάγκη να αγωνιζόμαστε, να εισερχόμεθα από τη στενή πύλη, να περπατάμε την τεθλιμμένη οδό για να φτάσουμε στον ουρανό και να κερδίσουμε εδώ τη ζωή μας εν αυθονία που μόνο ο Θεός μπορεί να στη δώσει, και εκεί την αιώνια ζωή και την ευλογία. Αναθεώρησης, αδελφοί. Αναθεώρηση σκέψεων. Ιδιαίτερα αν ταλαιπωρούμεθα και δεν ξέρουμε την αιτία. Αν προχωράμε και σκοντάφτουμε. Αν αγωνιζόμεθα και αποτυγχάνουμε. Αν τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Αν περιμένουμε και δεν έρχεται. Γιατί δεν έρχεται αυτό που περιμένεις τόσο καιρό? Γιατί είναι ο διάβολος μπροστά και το διώχνει. Το εμποδίζει να έρθει. Και γιατί είναι ο διάβολος μπροστά? Γιατί δεν αναθεωρείς κάθε μέρα. Ο Λόγος του Θεού λέει: τα μένω πίσω λησμονώνεις, δεν τα έμποσθεν επεκτηνόμενος τρέχω. Γιατί? Για να φτιάξω το σπίτι μου? Για να παντρευτώ? Για να... δεν ξέρω γιατί. Τρέχω για το βραβείο της ανακλήσεως. Αυτή είναι η επιθυμία μου. Αυτός είναι ο πόθος μου. Αυτή είναι η αγάπη μου. Η ανακλήση, το βραβείο της ανακλήσεως. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί ο Θεός φροντίζει για σας. Η μεριμνά σας να είναι η βασιλεία των ουρανών. Η μεριμνά σας να είναι το θέλημα του Θεού. Πρόσεξε λοιπόν που πηγαίνεις. Εάν περπατάς στους δρόμους μου, ο Χριστός είναι η οδός, και αν φυλάξεις τα στεντολάς μου, αν πηγαίνεις εκεί που σου λέω εγώ και αν κάνεις αυτά που σου λέω εγώ, τότε όχι μόνο θα σε ευλογήσω, το δεύτερο μήνυμα, αλλά θα σε καταστήσω και ευλογία για τους άλλους. Όχι μόνο θα σώσω εσένα, αλλά θα σώσω και την οικογένειά σου και τη συγγενειά σου και όλους όσους έχω προσδιορίσει να τους υπηρετείς χάρη του Χριστού. Ό,τι αν κάνεις θα ευωδούτε. Ό,τι αν γίνεται θα είναι παρακυρίου. Γιατί? Γιατί φροντίζεις να έχεις τον αγιασμό, όπως λέει για τη μήτρα την καθαρά, που, τον αγιασμό σου που είναι ο Κύριος. Ο αγιασμός μου είναι ο Κύριος. Τι θα πει ο αγιασμός μου? Το ξεχώρισμά μου. Με ξεχώρισε και ξεχωρίστηκα για το Χριστό. Η ζωή μου είναι αφιερωμένη στον Χριστό. Μα δεν θα έχω ζωή? Θα έχει ζωή ευλογημένη με τον Χριστό. Θα πηγαίνεις όπου σου λέει ο Χριστός. Δεν πηγαίνεις όπου θέλεις εσύ. Δεν πηγαίνεις όπου σε οδηγεί η καρδιά σου. Δεν θα πηγαίνεις όπου νομίζεις. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να μπορέσουμε να το καταδικάσουμε και να το επιτιμήσουμε. Νομίζω, δεν κατάλαβα, δεν καταλαβαίνει αυτός. Ας τις σκέψεις. Ελευθερώσου. Δώσε την ευκαιρία στον Κύριο να επιτιμήσει το διάβολο για να σε ελευθερώσει. Άστα τη γνώμη σου, τις απόψεις σου, τίποτα. Να, ο Λόγος του Θεού. Ταύτα μελέτασε, ταύτα μένε, και η προκοπή σου θα είναι φανερή αν μένεις στο Λόγο του Θεού. Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού προκοπή, εννοεί κατά πάντα, στα πνευματικά, στη ζωή, στην οικογένεια. Η μέριμνά μας είναι ο Λόγος του Θεού. Να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να επιμένουμε, να εντρυφούμε, να μπαίνουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε. Σας το έχω πει πολλές φορές, μην ανοίγετε τη γραφή σας αν δεν προσευχηθείτε. Άνοιξε μου τη διάνοια, ζωντάνεψε το λόγο σου, Κύριε. Κάντονε να μπει μέσα μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος μου. Για να γίνει ο λόγος του Θεού, αδερφοί, ζωή. Και με το λόγο του Θεού θα σε καθαρίζει ο Χριστός, με το Πνεύμα το Άγιο θα σου δίνει δύναμη ο Χριστός και με τη μετάνοιά σου το αίμα του Χριστού θα σε καθαρίζει από όλες τις αμαρτίες και θα σε ελευθερώνει από τις αντιστάσεις του διαβόλου. Είναι στο χέρι μας. Δεν είναι στο χέρι του διαβόλου. Ακόμη τολμώ να πω, συγχώρεσέ με Κυρία μου, ούτε στο χέρι του Χριστού δεν είναι. Στο χέρι σου το έχει δώσει ο Θεός. Εσύ θα πάρεις την απόφαση αυτή. Εσύ θα πας να ελευθερωθείς από τα ρυπαρά σου ημάτια, από τα βρώμικα, της αμαρτίας, παράβασης, ανομίας και ιδιαιτέρως των μεριμνών, των βιωτικών, της αγωνίας, του αγώνα, να φτιάξω και τούτο, να κάνω και εκείνο και πιο πολλά και πιο πολλά και πιο πολλά και στο τέλος αδιέξοδο. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, οι πνευματικοί νόμοι είναι πιο σκληροί από τους φυσικούς νόμους, πιο απαράβατοι. Αυτός ο νόμος λέει αν το αφήσω θα πέσει. Γιατί υπάρχει ο νόμος της βαρύτητος, δεν μπορεί να πετάξει αυτό. Και όσο ψηλά να το πετάξω θα πέσει. Πιο ισχυρός είναι ο νόμος πνευματικός. Εάν μεριμνάς για τον κόσμο αυτό και για τη ζωή αυτή, θα τη χάσεις. Αν επιδιώξεις να κερδίσεις τη ζωή σου για τον Χριστό, θα την κερδίσεις και εδώ και στους αιώνες των αιώνων. Με τον Ζαχαρία λοιπόν τον προφήτη ο Θεός αποκάλυψε στον Ιησού, τον Ιερέα, τον Μέγα και στον Ζωροβάβελ τι πρόκειται αυτός να κάνει και μάλιστα πιο σωστά τι πρόκειται αυτός να κάνει με αυτούς. Και θέλω σήμερα να μας αποκαλύψει ο Θεός. Να σου αποκαλύψει ο Θεός. Τι πρόκειται να κάνει ο Θεός με σένα εάν εσύ κατανοήσεις ότι είναι απόλυτη ανάγκη να απελευθερωθείς από τα δεσμά του διαβόλου. Αμήν.